Και έχουμε εδώ πέρα τρεις εκλεκτούς υποψηφίους βουλευτές. Τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας, νυν βουλευτή στη Δυτική Αθήνα και εκ νέου υποψήφιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Λοβέρδε. Καλώς σας βρήκαμε. Δίπλα μου ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέλος πολιτικής γραμματείας. Καλώς σας βρήκα. Και φυσικά υποψήφιος βουλευτής στο Βόρειο Τομέα. Βόρειο Τομέα, βεβαίως. Και ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης, πρώην βουλευτής, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Δυτική Αθήνα και εσείς, κύριε Καρχημάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πρέπει να πούμε ότι προσπαθώντας να ιεραρχήσουμε λίγο τα θέματα, είπαμε ότι δεν μπορούμε να προσπεράσουμε τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που είδαμε στην πατρίδα σου. Μας έδωσες και αριθμούς για την πλατεία Αριστοτέλους και πόσους παίρνει εδώ και πόσους παίρνει εκεί. Έχεις καλύψει άπειρες φορές. Και η αλήθεια είναι, Γιάννη, ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι μια τόσο εντυπωσιακή συγκέντρωση πολιτικό κόμμα πολύ αμφιβάλλον θα μπορούσε να την πετύχει, να την κάνει. Ακόμα και στα ντουζένια της. Και δεν είναι κομματική συγκέντρωση. Έχει ένα αίτημα που προφανώς ενώνει πάρα πολύ κόσμο και το αίτημα είναι όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω. Προφανώς κάποιος κόσμος έχει παρασυρθεί από την ψευδολογία του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει κάτι το οποίο είναι προδήλως ανυπόστατο. Τη ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και των άλλων επιχειρήσεων που διαχειρίζονται το νερό που έρχεται στα σπίτια μας, δεν είναι ούτε καν μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον ως γεγονός. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Η ρυθμιστική αρχή που φτιάχνεται για ποιο λόγο φτιάχνεται, γιατί είναι ένα ερώτημα που το βάζει όλος ο κόσμος. Δεν έχει σχέση αυτό με την ιδιωτικοποίηση. Αυτό έχει σχέση αλλά με τι εξυπηρετεί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ο λόγος. Αυτό έχει να κάνει απλώς, όπως υπάρχουν αρχές και για την διαχείριση του ρεύματος. Μα είναι το ίδιο. Και το ρεύμα, και αυτό το ρεύμα έχει 4-5 παρόχους που έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Όπως ξέρετε, το νερό δεν είναι μόνο η ΔΑΠ. Είναι πάρα πολλές δημοτικές κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ξέρουμε. Δεν υπάρχει μονομία. Γιατί υπάρχει κάποια περιοχή που έχει δύο δημοτικές επιχειρήσεις ή δύο επιχειρήσεις που παρέχουν νερό. Όχι. Για να υπάρχει ένας έλεγχος, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα ακόμα καλύτερης παροχή υδάτων σε ορισμένες περιοχές υπάρχει και πρόβλημα λειψίδριας, όπως ξέρετε. Ιδίως στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε αυξήσεις στο νερό από τις αρμόδιες αρχές. Καμία αύξηση, καμία έλλειψη ύδατος και θα έρχεται το νερό κανονικά στο σπίτι μας και θα παραμείνει υπό κρατικό και υπό τοπικό δημοτικό έλεγχο η διαχείριση του νερού. Αυτό είναι ένα ψευδολόγημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προσπαθεί να το αναδείξει, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το κρατάμε ως ψευδολόγημα και ρωτάμε τον κύριο Χατζησοκράτη, εάν δεν υπάρχει θέμα, γιατί καλλιεργείται αυτή η ανασφάλεια στον κόσμο, αν και εγώ θέλω να επισημάνω, όχι για να πάρετε τα εύσημα ή να μην πάρετε τα εύσημα, ότι η συγκέντρωση Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σωστά. Έτσι, το ήταν μια συγκέντρωση του Δελιβοριά, μια συγκέντρωση του Παπακοσταντίνου. Πολύ σωστά το επισημάνατε. Μας λένε και φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη ότι υπήρχε και άλλη συγκέντρωση στην πόλη εκείνη την ώρα και θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο αν δεν υπήρχε παράλληλη. Πάρα πολύ σωστά το επισημαίνετε. Τα πλάνα και όλες οι εικόνες. Μήπως το εκμεταλλεύεστε. Κοιτάξτε κάτι. Τι να εκμεταλλευτούμε. Ένας κόσμος κινείται με βάση αυτά που προσλαμβάνει και καταλαβαίνει. Δεν μπορεί όλος αυτός ο κόσμος, βλέπω τώρα, να καταλαβαίνει λάθος και να κινείται και να έρχεται και να παραποθεί και να συμμετάσχει. Δεν είναι συναυλία μόνο, είναι μια συναυλία στην οποία συμμετείχαν σημαντικοί καλλιτέχνες, αλλά ταυτόχρονα με άποψη και μιλούσαν πάνω στο θέμα αυτό, συζήτηκαν το θέμα ως εδώ με το νερό και μιλούσαν σε ένα συγκεκριμένο κοινό το οποίο το 2014 έκανε και δημοψήφισμα. Μέσα στα όρια τα οποία υπήρχαν, δεν υπήρχε συνταγματική κάλυψη του ζητήματος αυτού, αλλά έδειξε ότι το πρόβλημα του νερού το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Και σήμερα ξαναβλέπει μπροστά του αυτό το φάσμα το οποίο είναι πλέον δεδομένο. Δεν είναι πως δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, αν πάμε με τη λογική, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος υποδαβλίζει. Εντάξει, δεν είναι, τι να κάνουμε σε αυτό. Αλλά η ρυθμιστική αρχή για να ελέγχει την αγορά. Για να ελέγχει την αγορά, λέω,
Αυτό είναι η ρυθμιστική αρχή. Το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Λοβέρδος, ο αγαπητός Γιάννης, είναι ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά τι νόημα έχει με τα θέματα της ενέργειας. Ή έχουμε κανένα πρόβλημα για τις μεγάλες, γιατί κάποιες, πολύ σωστά ρωτήσατε, κάποιες μεταξύ τους τρώγονται και έχουν πρόβλημα, κάποια πράγματα δεν είναι διαφθείς με το νερό. Ανταγωνιστές, δεν υφίσταται θέμα. Άρα όταν ακούει κανείς, και δεν είναι απλώς τυχαίο, ο κόσμος έχει ακούσει τη συνέντευξη το 2018 του νυν πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος μιλούσε πάρα πολύ συγκεκριμένα και έλεγε τις ιδέες του. Τις ιδέες του γύρω από τα θέματα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν παραμονές των εκλογών. Οι ιδέες του λοιπόν ήταν ότι θα πάει να μπει στρατηγικός επενδυτής και θα υπάρξει και μια ρυθμιστική αρχή για να ελέγχει την αγορά. Και αυτές οι ιδέες του βλέπουν ένα κομμάτι από αυτές πριν τις εκλογές να υπάρχει και η ρυθμιστική αρχή, η οποία δεν είναι εξέμπαρκη. Κάποιο ρόλο έχει να παίξει. Ναι. Αυτά φοβάται ο κόσμος, γι' αυτό κινητοποιείται και αυτό είναι αυτή η κατεύθυνση. Ως εδώ λοιπόν με το θέμα του νερού. Τη δική σας ανάγνωση το πράγμα, γιατί ακούμε από τη μια πλευρά ένα κατηγορηματικό, όχι δεν υπάρχει θέμα. Μα υπάρχει και επίσημη δήλωση του Πρωθυπουργού, κατηγορηματική. Εντάξει, έχει κάνει τόσες πολλές επισήμες δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά. Δεν παίρνει παράδειγμα από τον Τζίπρα. Παραμονές των εκλογών, δεν ακόμα μην κλέβετε τον χρόνο από τον συνάδελφό σας, είστε και τρεις υποψήφοι. Λοιπόν, ξεκινούμε από μία παραδοχή. Ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και αυτό το δημόσιο αγαθό πρέπει να το διαχειρίζεται μόνο το κράτος. Θεωρώ ότι υπάρχει μια διγλωσία στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Πέτσας προεκλογικά έλεγε ότι δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης του νερού και ο κύριος Μητσοτάκης μεταγενέστερα, πρωθυπουργός, σε συνέντευξη του στον κύριο Χάτζη Νικολάου είπε ότι δεν είναι αν θα το ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά πώς. Άρα λοιπόν, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του δήλωνε με ποιο τρόπο θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Τώρα δεν το δέχεται όμως, λοιπόν, το έχει αλλάξει τη δήλωση. Λέω ότι είπε, αυτή η διγλωσία που άλλα λέμε, άλλα κάνουμε και μετά επανερχόμαστε σε πολιτικές οι οποίες είναι ζημιογόνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε και μία ανακοίνωση καταπέλτη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι ευθέως ερμήνευαν το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή ότι πρόκειται για μία μεθόδευση ιδιωτικοποίησης του δημοσίου αγαθού που λέγεται νερό. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το ανεχτεί κανένας. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είπε άλλα πράγματα και έκανε άλλα. Όπως για το θέμα των σιδηροδρόμων. Τι είπε προεκλογικά? Ότι επιμένουμε σε άλλο θέμα. Επιμένουμε σε μη ελκυστικές παρεμβάσεις. Επειδή δηλαδή, είναι το θέμα που θα βάλει αμέσως μετά, φαντάζομαι, με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Απλά μία ερώτηση επ' αυτού του θέματος. Είναι σαφές ότι εσείς οι δυο που κάθεστε εξ αριστερών μας, στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού λέτε ένα κατηγορηματικό όχι. Το έχω καταλάβει καλά? Απόλυτα. Να θεωρήσουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα σας θέσει και τους δύο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, εφόσον προχωρήσουμε στην ιδιωτικοποίηση. Αφού αλλιώς θα είναι τα πράγματα. Κρατάω... Θα τα δούμε εμείς αυτά τα θέματα. Το κρατάω και έχουμε 48 μέρες να το κουβεντιάσουμε. Σωστό, σωστά, 48 λοιπόν, μέρες. Δεν θα πάω στο θέμα των σιδηροδρόμων, κύριε Λοβέρδε. Όχι, δεν το λέω σε σένα. Αύριο έχετε μία εκδήλωση, διάβαζα από τον κύριο Σταϊκούρα, για τα θέματα οικονομίας. Θα παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας ως Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιέμαι τι θα υποσχεθείτε στον ελληνικό λαό, γιατί ακούω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει θα μειώσουμε τους φόρους σαφέστατα, θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια και θα κάνουμε ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος. Εσείς τι λέτε προεκλογικά στον κόσμο? Καταρχάς να πω ότι θα συμφωνήσω με τον αγαπητό κύριο Χατζησοκράτη, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον συμπαθώ χρόνια ολόκληρα. Καμία σχέση ότι είμαστε διαφορετικά κόμματα. Αυτά είναι, δεν έχουμε προσωπικές σχέσεις. Πολύ αυροφροσύνη πάντως. Και με τον κύριο Καρχημάκη και με τον κύριο αυτού του ανθρώπου. Πολιτικές οι διαφωνίες μας δεν είναι προσωπικές. Προφανώς. Ναι, αλλά δεν ήθιστε. Λοιπόν, θα συμφωνήσω όμως σε κάτι. Θα συμφωνήσω όμως σε κάτι πολιτικά. Πράγματι, η συγκέντρωση αυτή που είδαμε στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μαζέψει τόσο κόσμο. Ο Παπακοσταντίνου και ο Δελβορίας μπορούν. Τώρα να έρθω σε αυτό που με ρωτήσετε στην οικονομία.
Εμείς, αγαπητή κυρία Κεχαγιά, μιλάμε με το έργο μας. Δεν μιλάμε με υποσχέσεις. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε και με τη στάση που είχε και με τη στάση που κράτησε και ο κύριος Δραγασάκης και η κυρία Τζάκρη και άλλοι, ότι δεν πιστεύουν στη μείωση των φόρων. Θεμητό. Οι αριστεροί πιστεύουν στην αύξηση των φόρων και στην έλεγχο της οικονομίας από το κράτος. Αυτό είναι θεμητό, αυτή είναι η άποψή τους, η άποψή τους αυτή κρίνεται. Ο ελληνικός λαός, κατά τη γνώμη μου, το πλήρωσε. Εσείς πιστεύετε στη μείωση των φόρων? Βεβαίως. Γι' αυτό μειώσαμε και τους φόρους. Μειώνουμε τους φόρους. Μειώσαμε 50 φόρους κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών. Αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις μόνο στον απλό πολίτη? Βεβαίως, τι φόρος μειώθηκε? Αφορούν η μείωση του ειδικού, πώς το λένε, που έχουν γίνει μειώσεις, είναι κυρίως όχι σε ένα νοικοκυριό. Τι φόροι μειώθηκαν? Αυτό θέλω να ξέρω. Μειώθηκαν πάρα πολύ. Πρώτον, καταργήθηκε η ειδική σφορά αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει πια. Μειώθηκαν μια σειρά από φορολογικούς συντελεστές. Και θα προχωρήσουμε και ακόμα πιο δυναμικά στο επόμενο περίοδο. Φορολογικοί συντελεστές για τα νοικοκυριά, όχι. Μην ξεχνάμε. Τα μερίσματα όμως. Κοιτάξτε, είσαστε υπέρ του 5% κέρδισε, όπως είπε η κυρία Τζάκη. Όπως είπε η κυρία Τζάκη. Το καταλαβαίνω. Εσείς θέλετε να βάζετε φόρους στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι, από 15 το μείωσε σε 10. Δεν σας αρέσει να υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θέλετε να είναι όλα κρατικά. Αρκετά. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αυτή η άποψή μας. Από το 15 το πήγαμε 10. Εκεί υπάρχει μια σαφής διαφωνία. Υπάρχει και μια σαφής διαφωνία, αγαπητέ κύριε Χατζησοκράτη. Στα μερίσματα λέμε που παίρνουν αυτοί που έχουν... Είναι θεμητό να υπάρχει διαφωνία. Εμείς είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εμείς είμαστε υπέρ της οικονομίας αγοράς, εμείς θέλουμε ισχυρή ιδιωτική οικονομία και ένα κράτος ρυθμιστή. Αυτό θέλουμε και αυτό είναι το όραμά μας. Το να έχουμε μια κρατικοδίαιτη οικονομία έχει αποτύχει παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά. Πάντως επιτρέψτε μου μια ερωτησούλα. Και εμείς αυξήσαμε και τον κανόνα το μισθό. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα τον πάει 751. Έφτασε το 19, δεν τον πήγε ποτέ, δεν πρόφτασε. Επίτρεψε προφανώς. Μου ένα σχόλιο. Εμείς τον πήγαμε 780. Ένα σχόλιο, Παύλα, ερώτηση. Ένα λεπτάκι, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Θέλω να το πω. Ακούω για το 5% της φορολόγησης των μερισμάτων. Την ίδια ώρα ισχύουν φορολογικοί συντελεστές 40%, 45% για τα στελέχη των επιχειρήσεων. Και επειδή ο Γιάννης ξέρει καλά την ελεύθερη οικονομία και την υπερασπίζεται εδώ και από τότε που τον γνωρίζω, θέλω να πω ότι δεν είναι και πολύ λογικό ένας επιχειρηματίας να βλέπει τα δικά του κέρδη να φορολογούνται με 5% και ο διευθυντής του να πληρώνει 45%. Ναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Γι' αυτό κάνουν μερικά κόλπα στα θέματα της φορολογίας. Πώς είναι η μισθή. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Δεν τους πληρώνουμε μισθό, τους πληρώνουμε μερίσματα. Το μέρισμα δίνεται στους μετόχους. Και οι μέτοχοι μπορεί να είναι και ο πιο απλός. Ο Πασαΐς, σωστό. Ο Πασαΐς. Ναι, ναι. Οι μισθοί στις επιχειρήσεις φυσικά ακολουθούν τη φορολογική κλίμακα που υπάρχει για όλους τους πολίτες. Μπορεί να φτάσουμε στο σημείο δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι μεγάλο μέτοχος να πληρώνει ελάχιστο φόρο και την ίδια ώρα ο εργαζόμενος στην εταιρεία να πληρώνει πολλαπλάσιο φόρο. Το έχουμε δει. Η πρόθεσή μας είναι να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι φορολογικοί συντελεστές, ιδίως για τη μεσαία τάξη, η οποία έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημία τα τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσουμε και τους άλλους δύο. Και εμείς θα δώσουμε αυτή την κατεύθυνση. Η οικονομία, έχουμε πετύχει στην οικονομία. Δεν είναι ότι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει στην οικονομία και είναι προφανώς πολύ μεγάλο, είναι η ακρίβεια. Αλλά η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, είναι εισαγόμενο πρόβλημα η ακρίβεια και ένα πρόβλημα το οποίο δεν εξαρτάται από την ελληνική οικονομία και από την πορεία. Κύριε Χατζησοκράτη, σας κατηγορούν ότι θέλετε να αυξήσετε τους φόρους. Άκουσα άλλα πράγματα να λέει ο πρόεδρός σας, αλλά τι πρόγραμμα έχετε για την οικονομία εν ολίγης? Εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση να δούμε διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα έχει δει μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε, και αυτή είναι καθαρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι τις έχει λαιλατίσει με τους έμεσους φόρους τη μεσαία τάξη. Την έχει λαιλατίσει.
Το 2022 θα σας πω αμέσως. Τους αύξησε, κύριε Χατζηδάκη. Από ό,τι είχατε αυξήσει, εσείς αυξήθηκαν. Θα σας πω αμέσως. Μην βιάζεστε. Γιατί λέτε πράγματα. Και λέω μία φράση, δεν ξέρω, το δέχομαι αυτό, εντάξει. Όχι, διακόπτω μόνο γιατί δεν λέτε πράγματα την πραγματικότητα. Όχι, ένα λεπτό. Ο ΦΠΑ αυξήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στο 24%. Τώρα θα το ακούσετε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δεν αύξησε. Το 2022 εισέπραξε 4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε σχέση με το 2021. Από το ΦΠΑ. Και φέτος ήδη, πόσο έχουμε, 3 μήνες έχουμε ακόμα, είναι πάνω από τους 2 μήνες 620 εκατομμύρια από όσα προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Γιατί ο πληθωρισμός ανεβαίνει πάρα πολύ. Και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενος. Είναι ο πληθωρισμός κερδών, δηλαδή η εσχροκέρδεια και τα κέρδη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των επιχειρήσεων, είναι αυτά που προκαλούν τον πληθωρισμό τόσο πολύ. Άρα και εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η μεσαία τάξη που είναι με τα κουπόνια. Αυτή την περίοδο ολόκληρη, 1 δισεκατομμύριο οι 15 επιχειρήσεις έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους από τα τελευταία 20 χρόνια. Κάτι το τρομακτικό που έχει γίνει. Δεν το κάνει αυτό σε καμία περίπτωση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Θέλουμε πραγματικά, και ο κύριος Δραξάκης δεν είπε πουθενά για το ζήτημα αυτό. Πουθενά. Και μια και είπατε τώρα για το. Μην για αλλάξετε τους θέμα. Όχι, το κατώτατο. Τώρα να μιλάμε για τον κατώτατο. Όχι, λέω μην αλλάξετε θέμα. Όχι, καθόλου. Να μιλάμε για τον κατώτατο. Βέβαια. Λοιπόν. 750 ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Εκεί που το περιμένουμε. Το 2014 ήταν πριν 3 εκλογές. Δεν έχετε ακούσει ποτέ από τη Θεσσαλονίκη για τα 800 συν την. Α, στα λόγια. Εμείς κάνουμε πράξη. Σωστό. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή λέμε. Και δυστυχώς ακόμα είναι η κυβέρνηση η οποία προσδιορίζει το επίπεδο των κατώτατων. Δεν υπάρχει οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες μεταξύ τους να κάνουν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ακόμα δεν υπάρχουν. Ενώ εμείς λέμε θα τις επανιδρύσουμε, θα τις ξαναφέρουμε πάλι στη χώρα. Λέμε λοιπόν, το 2019 αυξήθηκαν από 650. Πήγαν στο 650 από 586, 10,9%. Και υπήρχε και ο υποκατώτατος. Τον ξεχνάτε, ο υποκατώτατος που έπαιρναν από 25 χρόνια και μετά. Βάλτε έπαιρναν 511. Να πάμε στον κύριο και πήγαν στο 650. Βάλτε αυτό είναι μείζον θέμα, το καταλαβαίνουμε. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα κύριε που έχουν γίνει. Καρχημάκη, και τώρα ελπίζουμε να πάμε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ναι, κύριε Καρχημάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο ποια είναι? Η οικονομία κρίνεται. Θα σας πω. Η οικονομία κρίνεται από την αποτελεσματικότητά της και κυρίως από αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τα δημόσια πράγματα. Δεν μπορεί λοιπόν να μας λέει η Νέα Δημοκρατία για ισχυρή οικονομία από τη στιγμή που ο μέσος όρος του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων είναι στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δεν μπορεί να μας λέει η Νέα Δημοκρατία για ανάπτυξη. Δεν μπορεί να μας λέει η Νέα Δημοκρατία για ανάπτυξη όταν πολύ υψηλότερο ήταν στο 94% περίπου. Γι' αυτό μπήκαμε λοιπόν, στα μνημόνια. Μπήκαμε στα μνημόνια γιατί μας χρεοκόπησε η προηγούμενη κυβέρνησή σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι αποδεκτή από παντού και κυρίως από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014. Που ξεκαθάρισε τα πράγματα μετά από χρόνια και απεκατέστησε την αλήθεια λέγοντας ότι η χρεοκοπία προϋπήρξε της εφαρμογής του μνημονίου και ότι είχατε φλωμώσει την Ευρώπη σε ψεύτικα στοιχεία. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014. Όσον αφορά δε την ανάπτυξη, δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη στην ουσία. Έχουμε ανάπτυξη μέσω των real estate και της εξαγοράς επιχειρήσεων. Και στο ελληνικό παραγωγικές, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αγγυλώσεις ακόμη. Νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα διευρύνουν την παραγωγική βάση της χώρας και τον δημόσιο πλούτο, δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Θα μας πείτε για τον κατώτατο κι εσείς. Λοιπόν, για τον κατώτατο. Ναι.
Εμείς είμαστε υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Άρα έχουμε, συμφωνείτε και σε αυτό το με, έχουμε το... ξεκαθαρίσει. Βέβαια, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν συμφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα λέτε ότι συμφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Κομιράει συμφωνούμε. Κύριε Χατζησοκράτη, για να ξεκαθαρίσουμε. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι συμφωνείτε και για το νερό. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά τι είχε πει για το θέμα του καθορισμού του κατώτατου μισθού σε δημόσια δήλωσή του, σε συνέντευξή του, ότι ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με βάση τη συνεννόηση και τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Κάτι το οποίο δεν το έπραξε. Δεν το είπε και τόσο πολύ καθαρά για να είμαστε ειλικρινείς. Καθαρά το είπε, αλλά είναι από αυτά που είπε, όλα αυτά που είπε και δεν έκανε απολύτως τίποτα σε όλο το φάσμα της δημόσιας διακυβέρνησης του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά την ανεργία, μειώθηκε, λέει, κατά 7 μονάδες. Μειώθηκε. Οι νέες θέσεις, ναι. Απόδειξε ότι στις δημοσιοποίησεις είναι χαμηλό το πρόβλημα. Δεν εκτιμάται ως σοβαρό πρόβλημα πλέον η ανεργία, γιατί υπάρχουν θέσεις εργασίας. Εδώ είναι άδεια τα νησιά μας. Δεν υπάρχει στην εστίαση, στον τουρισμό, στις οικοδομές, κατασκευές. Δεν υπάρχει. Το λέτε αυτό για τον νησιά. Αν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για το νησιά, για τον νησιά. Δεν έχουμε. Σοκράτη, δεν σας διέκοψα. Σας το λέω. Το 55% των νέων θέσεων. Ολοκληρώστε, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Το 55% των νέων θέσεων εργασίας είναι θέσεις των 400 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει κανένας με 400 ευρώ. Όσον αφορά δε τον κατώτατο μισθό, η ακρίβεια, η ασχροκέρδεια και η ασυδοσία στην αγορά έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη ενός νοικοκυριού ή ενός εργαζόμενου που παίρνει 750 ευρώ 40%. Στην ουσία, με βάση που η αύξηση αυτή του κατώτατου μισθού δεν αντιστοιχεί στο ποσοστό το οποίο λέει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι πολύ πολύ ελάχιστο, να μην πω αρνητικό ή μηδενικό, ακριβώς λόγω της ακρίβειας. Έχουμε αυξήσεις στα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης 20%. Κύριε Καρχημάκη, πώς μπορεί να ζήσει ένα επειδή έχει προκύψει. Μιλάμε για φόρους και οι φόροι, επειδή βέβαια, έχει προκύψει. Τα 2/3 των εσόδων του κράτους προέρχονται από τους έμεσους φόρους. Και μετά την παρατήρηση της Βουλής προέκυψε ότι συμφωνείτε και οι δύο στις συλλογικές συμβάσεις. Και μάλιστα αυτό. Για θέση του Πασόκ. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Λεοβέρδο, αλλά στο ελάχιστο χρόνο που έχει μείνει, σας παρακαλώ, κύριε Λεοβέρδο, αγαπητέ Γιάννη. Δεν συμφωνούμε όμως στην κατάργηση στο νόμο Κατρούγκαλου. Δεν θα έπρεπε να έχουμε επιστρέψει. Θα τα βρούμε και σε αυτό. Έτσι, δεν συμφωνούμε. Θα τα βρούμε και σε αυτό. Αφήστε να κάνω το ερώτημα ενός προσωπικής διαφοράς. Δεν θα διαγράψει κανείς τη διαφωνία σας. Προσπαθούμε όμως να δούμε αν υπάρχει και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια συμφωνία στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, και αυτό δεν είναι άλλο από τη διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Συμφωνείτε σε αυτό, γιατί και όταν το επιτρέψει στις συνθήκες, έτσι πρέπει να γίνεται. Πότε πιστεύετε ότι να το επιτρέψει στις συνθήκες? Κοιτάξτε, η Ελλάδα μέχρι πρόσφατα ήταν ουσιαστικά και παραμένει υπό κυδαιμονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μνημονίων. Τώρα που βγαίνουμε σιγά σιγά από αυτή τη διαδικασία και επανερχόμαστε στην κανονικότητα και επιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές 21ης Μαΐου, θα είναι μια ισχυρή κυβέρνηση και μια σταθερή κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα. Ευχαριστούμε και τους τρεις. Κύριε Καρχημάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά και εσείς.